Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Εσείς που βλέπετε γενικά όλα τα βίντεο, οι υπόλοιποι που βλέπετε Football Manager, πού είστε, παιδιά, χαθήκαμε. Έχουμε να τα πούμε ένα χρόνο. Τι κάνετε? Δεν πάω στο παιχνίδι. Θα μου πείτε πρώτα τι κάνετε και πώς είστε. Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Έχει περάσει καιρός που τα έχουμε πει τελευταία φορά. Ή δεν ξέρω. Δεν θέλω τώρα να κάνουμε κουβέντα για το ποιος έφταιξε, τι έφταιξε, όλα αυτά. Τι κάνετε, είστε καλά? Ωραία. Δεν περιμένω κάποια απάντηση. Αυτό το πράγμα είναι βίντεο. Όπως και να έχει, σήμερα δεν χρειάζεται συστάσεις στο παιχνίδι. Εντάξει, θα δούμε το καινούριο Football Manager. Πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Λοιπόν, μόλις έχω ανοίξει το παιχνίδι για πρώτη φορά. Δεν έχω κάνει τίποτα εδώ. Θα ζήσουμε όλη την εμπειρία αυτή μαζί. Κάνουμε καινούργιο προπονητή. Δεν ξέρω τι έχει τον Τόνι Πάρκερ για προπονητή. Δεν ξέρω. Παράτησε το μπάσκετ, έγινε προπονητή ποδοσφαίρου. Λοιπόν, όνομα Γιάννης Λετζιτίδης. Δεν το πάω τώρα. Το κάνουμε λίγο skip αυτό. Εντάξει, κάνω κάθε χρόνο το ίδιο. Το έχετε βαρεθεί, μάλλον. Εντάξει, είναι Γιάννης Λετζιτίδης το όνομα. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο αυτό που με πονάει λίγο είναι ότι έπαιζα Football Manager σε κάποια φάση που δεν μπορούσα να βάλω την πραγματική μου ηλικία. Εντάξει. Τώρα όχι μόνο μπορώ, αλλά έχει και περιθώριο, επειδή είμαι 8 χρόνια. Αυτό που βλέπω φέτος είναι ότι μπορείς να είσαι και γυναίκα. Νομίζω στα προηγούμενα δεν γινόταν να είσαι γυναίκα. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, έβαλα 1,84 και τι έγινε με την κάμερα. 1,84 έβαλα, δεν έβαλα 2,10. Δηλαδή, έως το 1,78 έχουμε τον κάμερα μάν εδώ. Στο 1,84 πρέπει να φέρουμε τον γερανό. Γιάννη, δεν γίνεται, φίλε. Τι έγινε, τι σε τάιζανε σε ένα κανακάρι που τάζει ο μικρό. Και φτάνουμε στο αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο, να βάλω τη μούρη μου στο παιχνίδι, να δούμε πώς είναι φέτος αυτό το πράγμα. Τράβηξα μία selfie εδώ πέρα με αυτό το δολοφονικό βλέμμα, λες και είναι, ξέρω εγώ, φωτογραφία ταυτότητας. Πάμε να δούμε πώς θα μας βγάλει τώρα. Ωραία, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εντάξει, ίσως φταίει που έχω λίγο κόκκινο από εδώ και λίγο μπλε από εδώ, αλλά δεν θα έλεγα ότι, ρε παιδί μου, α, ναι, ακριβώς. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ φταίω. Θα το ξαναδοκιμάσω άλλη μία. Όχι, εντάξει, μάλλον το πρόσωπό μου φταίει. Δεν με αναγνωρίζει ως άνθρωπο. Αν είχε κάποιο μήνυμα, ας πούμε, θα μου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτι σε φάση, ωραία, βάλτε το πρόσωπό σας, όχι το πρόσωπο του σκύλου σας, ξέρω εγώ, κάτι. Θα είμαι έτσι. Εγώ το δέχομαι, δεν έχω θέμα. Στυλ μαλλιών. Εν τω μεταξύ, το βλέπετε ότι έχω μπλε εδώ πέρα, επειδή έχω το φως το μπλε από εδώ. Είναι λες και έχω παίξει ξύλο από εδώ. Είναι πιο κόκκινο. Δεν έχει σημασία. Εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και τώρα υπάρχει το κλασικό πρόβλημα, ρε παιδί μου, ότι στο Football Manager έχω την εντύπωση ότι έχει τόσο διαφορετικά μαλλιά, αλλά δεν γίνεται ποτέ να μην είναι κάποιο, ας πούμε, normal, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βάλε 5 τύπου τα πιο στερεοτυπικά, ας πούμε, να είναι πώς πηγαίνουν οι γέροι στον Κουρέα και λένε έτσι πως είναι πιο κοντά, που είναι και το δικό μου, ρε παιδί μου, εντάξει. Μεταξύ μου έχει αυτό εδώ πέρα, που δεν ξέρω, είναι αλουμινόχαρτο αυτό, δηλαδή είναι περίεργο και δεν έχει ένα, ας πούμε, που απλά υπάρχουν μαλλιά πάνω στο κεφάλι, δηλαδή. Τι να κάνω, πάρω αυτό. Πάρω αυτό εδώ. Να είμαι έτσι, ρε παιδί μου. Σαν τον Τζόνι Ντεπ, έτσι. Ατιμέλητος. Ρε, αλήθεια, μπορούμε να βάλουμε λίγο budget στις τρίχες σε αυτό το παιχνίδι. Να πληρώσουμε κάποιον να φτιάχνει τρίχες σε αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τρίχα, ρε παιδιά. Αυτό είναι, έχω πασπαλίσει κάτι, μου πέσε. Μπορώ να τον κάνουμε έτσι, παιδί μου, να είναι σαν το Harry Potter. Θα δίνει και πάσο στους δημοσιογράφους να γράφανε το μαγικό ραβδάκι του Λετζιτίδη, κάτι. Μπορώ να είμαι έτσι, ταλός προπονητής που δεν έχει και πολλή ιδέα από μπάλα, ρε παιδί μου. Αλλά ντύνεται καλά, αυτό το δίνεις. Έστω ότι θα είναι έτσι ο προπονητής, εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε μια καριέρα, να δούμε τι παίζει εδώ πέρα. Εντάξει, νόμιζα ότι είχα βάλει εγώ σήματα. Εντάξει, κάτι έχει γίνει λάθος, θα το κοιτάξω. Εντάξει, έχουν πλάκα ρε φίλε αυτά που βάζουν. Δηλαδή, ο Απόλλωνας με τον Μπάουκ έχουν δύο σπαθιά για κάποιο λόγο, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός είχε καράβι, είναι ό,τι να είναι. Είναι πολύ αστείο αυτό. Εντελώς στοιχεία. Τώρα λέω αρχίσουμε με Newcastle που είναι μια μικρομεσαία ομάδα φέτος. Του χρόνου θα πάει για πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ο Λετζιτίδης προσλαμβάνεται από την Newcastle United. Εδώ εντωμεταξύ είμαι απλά τρομοκρατημένος. Είναι σε φάση αλήθεια το budget είναι τόσο μεγάλο. Ωραία, αν είναι τόσο μεγάλο το budget, εγώ γιατί παίρνω ούτε 2 εκατομμύρια, ας πούμε. Τέλος πάντων, οκ. Η αλήθεια είναι, παιδιά, το περσινό manager είχα παίξει ελάχιστα. Όταν λέω ελάχιστα, είχα παίξει τύπου 15 ώρες. Που αυτό για το manager είναι ελάχιστα. Και διακρίνω μερικές διαφορές, ας πούμε. Εδώ πέρα είναι η Αμάντα, εντάξει, η οποία λέει θα στείλουμε κάποια mail να σας δείξουμε πώς να κάνει τη δουλειά σας. Εγώ παίρνω 2 εκατομμύρια το χρόνο, εντωμεταξύ, έτσι. Παίρνω 2 εκατομμύρια το χρόνο και έχω την Αμάντα για βοηθό. Ναι, όλα, στείλτα. Στείλτα μου όλα σήμερα, χάμπο θα γυρί. Θα τα διαβάσω. By the way, την Newcastle πήρα τώρα έτσι λίγο να δούμε το παιχνίδι. Έχω δει τέλος πάντων διάφορες αλλαγές που λέει ότι έχει αυτό το Football Manager, οπότε θέλω να τις δω. Λέει ότι έχει και διαφορές στο match engine, εντάξει. Γιατί στα προηγούμενα γινόντουσαν άκυρα πράγματα. Δηλαδή μπαίνανε, ξέρω εγώ, κάτι τα κουνάκια, ας πούμε, από τη μέση του γηπέδου ή κάτι τέτοια. Έρχεται εδώ ο φίλος μας, λέει τα συμβόλαια 30 παιχτών, λέει στην Newcastle λήγουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Και τι έχουμε θέμα, ας πούμε, ρευστότητας. Έχουμε θέμα ρευστότητα. Δεν έχουμε θέμα ρευστότητα, σε παρακαλώ. Ωραία, ναι. Η Αμάντα εδώ πέρα εντωμεταξύ μου έχει στείλει tutorial για δημιουργία τακτικών και τέτοια πράγματα. Που θα πάμε να τα δούμε, εντάξει. Εδώ και μακροχρόνιους στόχους. Εδώ μου έχει στόχους έως το 25, παιδιά. Δηλαδή, ο πρόεδρος με έχει φέρει. Έλα με κρατήσει. Έχει βλέψεις με μένα να πάω μπροστά την ομάδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά λέει για την πρώτη σεζόν. Πρέπει να είμαι στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Θέλω να δω πόσο budget έχει η Newcastle, εντάξει. Εγώ τα δέχομαι όλα, πρόεδρε. Κανένα θέμα. Λοιπόν, budget μισθοδοσία έχω 126 εκατομμύρια. 90
50 είναι οι τρέχουσες δαπάνες. Και εντάξει, για μεταγραφές έχω το πενιχρό 233 εκατομμύρια. Αν θέλω, μπορώ να φέρω τον Αντετοκούμπο στην ομάδα σε αυτή τη φάση, ρε. Να του πω παίξε μπάλα. Μα παίζω μπάσκετ. Δεν με νοιάζει. Έχω λεφτά, μπορώ να το κάνω για τη διασκέδασή μου. Εντάξει, δεν θα αρέσει πολύ στον πρόεδρο. Αλλά, οκ, okay, εντάξει, θα κάνουμε. Λοιπόν, okay, αν πάρετε το Newcastle. Ωραία, η Newcastle έχει 250 εκατομμύρια budget. Αυτό δηλαδή να έχετε στο νου σας. Αυτό είναι το roster σας. Οι παίκτες αυτοί θα κληθούν να εφαρμόσουν τις ιδέες σας στο γήπεδο. Ρε γλέντια, ρε, θα σας βάλω, ρε, με τόσα λεφτά που έχω, ρε, θα σας κάνω τι θέλω αρχικά. Θα δώσω σε όλους 2 εκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και θα τους λέω θα παίζουμε μια δεκάδα, θα έχουμε στα αριστερά μόνο. Αφέρουμε πάνω στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα στις τακτικές, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω κάποια διαφορά. Δηλαδή, μου μοιάζουν όλα τα ίδια. Τώρα στους ρόλους, δεν θυμάμαι αν είχε αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, σου είχε εδώ πέρα το κείμενο, αλλά σου λέει ποιο δεν βάζει το κείμενο, ρε. Κάτσε, να το κάνουμε νιανιά. Αυτό εδώ κάνει ο δημιουργικός αμυντικός. Ο δημιουργικός αμυντικός, εδώ παίρνει την μπάλα, ανεβαίνει στο κέντρο, τη χάνει, τρώμε γκολ. Και δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργικός αμυντικός. Όχι. Εν τω μεταξύ, σου είχε κάποια γκρισαρισμένα γιατί σου λέει λίμπερο, δεν μπορεί να βάλει. Γιατί μη διαθέσιμο ρόλο για θέση που βρίσκεται στα πλάγια όταν τρει. Το οποίο είναι πολύ λογικό γιατί τώρα είναι 7,5 λογικά έχει κλείσει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το βάλω λίμπερο. Ναι. For the record, μόλις παρατήρησα ότι έγινε reload τέλος πάντων το skin και έχουμε πλέον και φάτσες και όλα. Βέβαια, αυτό εδώ που είναι καινούριο πρέπει να είναι το ακραίο stopper και δεν εννοεί ακραίο τύπου. Ρε, αυτό το stopper είναι ακραίο. Τύπου είναι επίπεδο Van Dijk. Εννοεί, φαίνεται εκεί πέρα ακριβώς τι εννοεί. Αλλά μάλλον θέλει τρεις stopper αυτό. Αυτό ο stopper εκεί, παιδιά, έχει κάνει overlap. Αυτό παίζει λάθος θέση, εντάξει. Γιατί αυτό ο stopper είναι ο φίλος σας στο 5x5 που λέει: εγώ θα κάτσω πίσω, ρε, εγώ θα κάτσω πίσω. Και τον βλέπει σε κάθε φάση και είναι στο αντίπαλο τέρμα μπροστά. Ωραία, είναι, ξεκινάει από εκεί και λέει: άντε, πάμε τώρα, Γιούρια, είμαστε στο 92, θέλουμε γκολ για πρόκριση. Και έχει βγει, κάνει overlap, κάνει και σέντρα, βάζουμε γκολ. Φανταστικό. Αυτό δεν υπήρχε, α πούμε, πέρσι, είναι καινούριο. Γενικά δεν το ξεψαχνίσω πάρα πολύ το παιχνίδι. Απλά εντάξει, είναι ένα εισαγωγικό βίντεο, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά, ρε, παιδί μου. Ωραία, τομέα ανάλυση. Τι έχουμε εδώ, περίμενε. Έχουμε τέτοιο πράγμα. Παιδιά, εγώ αυτά λατρεύω. Δηλαδή, να μου λέει, α πούμε, πόσα εξ γκολ έχει ο επιθετικό μου, πόσα εξ assist έχω. Αυτά τα θέλω, εντάξει. Αυτά τα θέλω, πάρα πολύ μου αρέσουν, τα λατρεύω. Αυτά εδώ πέρα με τι δυναμικέ νομίζω υπήρχαν και πέρσι, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχουν δυσαρεστημένοι παίκτε στην ομάδα. Ένα μόλι παίκτη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ω πολύ χαρούμενο. Και τι να κάνω εγώ να του μοιράζω σοκολάτε πριν την προπόνηση. Δηλαδή, ας επαγγελματίε, ρε φίλε, να έρχονται. Εσωτερικό κανονισμό. Απουσία από την προπόνηση πρώτη φορά, φεύγει δεύτερη ομάδα. Δεν έχει τέτοια εδώ πέρα. Δεν έχει τέτοια. Αδικαιολόγητη απουσία ένα μέρα, φεύγει δεύτερη ομάδα. Αποβολή με απευθεία κόκκινη. Εντάξει, δεν πειράζει, βροπαλικάρε μου, έτσι είναι τώρα. Premier League, ρε, παίζουμε δυνατά, βάζουμε τα πόδια μπα στη φωτιά. Είναι πράγματα τώρα αυτά που πρέπει να συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά, έρχεται το αγαπημένο πράγμα στον κόσμο όταν ξεκινά καινούριο save. Συστηθείτε στην ομάδα. Γεια σα, παιδιά, είμαι εγώ. Ποιο είσαι εσύ αρχικά, εντάξει. Δεν σε ξέρουμε. Έχω ένα YouTube κανάλι. Έχω κάνει football manager, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ωραία, είναι κάποιοι παίχτες που με κοιτάνε, εντάξει, και είναι ουδέτεροι. Αυτό θέλω να αλλάξει για να μην σας πάρει ο διάολος. Μπορεί να είναι ουδέτεροι γιατί βλέπουν εδώ πέρα τον μπλε και λέει αυτός έχει φάει ξύλο από κάπου, εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Coaches, εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι γι' αυτό το λόγο ουδέτεροι. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας συστηθώ ως ο νέος προπονητής στη Newcastle. Εν τω μεταξύ, πού κάνουμε, ας πούμε, δεν είμαστε αποδυτήρια. Δηλαδή, πολύ λούσα η Newcastle. Τέλος πάντων. Α, εδώ πέρα υποσχέσεις εντωμεταξύ είναι λίγο περισσότερες. Δηλαδή, πιο παλιά τους έλεγες τύπου ή θέλω να πάρουμε το πρωτάθλημα ή δεν θέλω να πάρουμε το πρωτάθλημα και αυγούμε 10 την εντάξει. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Εδώ έχει πολλές υποσχέσεις. Η πρώτη μας κουβέντα μετά το γεια Σίμωνος προπονητής, ως επόμενη υπόσχεση να είναι θα μειώσω το ρόστερ της ομάδας όταν βρω την ευκαιρία μέσα σε σεζόν, να ξέρετε. Να το ξέρετε. Όσοι δεν δίνετε το 110% θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη. Μάλλον μόνο το Μαξιμίν θα κρατήσω. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι τώρα, παιδιά μου, τι να κάνουμε. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές. Λοιπόν, τους λέμε εδώ μια μπουρδα, ξέρω εγώ. Έχουμε αρκετούς ταλαντούχους νεαρούς παίκτες και έχω δεσμευτεί να τους ανοίξω το δρόμο φέτος με μεταγραφές. Θα φύγουνε. Λοιπόν, αυτά νομίζω υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, χέρια ανοιχτά προς τα κάτω, δείξιμο με το δάχτυλο, κίνηση χεριού δεξιά. Είναι όλα αυτά. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, αλήθεια, μερικά δεν ξέρω καν αν βγάζει νόημα. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής, είμαι διαθέσιμο να το κάνω πραγματικότητα αυτή τη σεζόν. Δηλαδή, το λέω σε παίχτες της ομάδας μου. Είναι, αν θέλετε να γίνετε προπονητές όμως, παιδιά, δεν θα σας δώσω εμπόδιο. Ξέρεις κάτι, ναι, μπράβο. Θα δουλέψω για τη βελτίωση του τεχνικού επιτελείου για να γίνει όσο καλύτερο γίνεται. Πολύ γίνει και γίνεται εκεί πέρα και χέρια ανοιχτά προς τα κάτω. Έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ωραία, τελειώνει το Team Talk. Έδωσα εγώ τις υποσχέσεις μου. Τώρα γίνανε όλοι ουδέτεροι. Σε φάση, ρε, τι μας λέει αυτός, ρε. Ωραία, νομίζω πως είμαστε αρκετά καλοί ώστε να εξασφαλίσουμε μια θέση στο πρώτο μισό της βαθμολογίας και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Μπαμ, δείξιμο με το δάχτυλο. Αυτή ακριβώς. Α, όχι, πρέπει με το δείξιμο με το δάχτυλο. Είναι, πρέπει να κάνω αρνητική λάθος. Ωραία, φίξιμο γροθιάς. Αυτή ακριβώς είναι η αντίδραση που περίμενα. Είναι όλοι ουδέτεροι, έτσι. Νομίζω έγινε χειρότερη η ατμόσφαιρα της ομάδας. Μπράβο, αυτό. Θέλω να μπαίνω μέσα από διτήρια και να υπάρχει απ μηχανία. Επίσης, θέλω να κατακτήσουμε το FA Cup.
Κλωτσιά σε καρέκλα. Δεν νομίζω πως δεν είμαι ρεαλιστής. Κλωτσιά σε καρέκλα και βγάζω και το όπλο του παππού μου από την Κρήτη και ρίχνω δύο στον αέρα. Ωραία, έχουμε ολοκληρώσει την σύσκεψή μας. Για κάποιο λόγο είναι ικανοποιημένη. Λογικά πήγε κάποιος βοηθός, δεν ξέρω. Αυτό πέρα πήγε καταπληκτικά, εντάξει, γιατί είχε δύο χεράκια πάνω, δύο κάτω. Εγώ απλά περίμενα, ξέρω εγώ, να πάνε στον πρόεδρο να μπουν πρόεδρο όσο προλαβαίνει διώξτον. Αλλά δεν συνέβη αυτό, οπότε μια χαρά. Πάμε να δούμε λίγο και τη Match Engine. Α, όχι, περίμενε. Πριν πάμε στη Match Engine, έχουμε συνέντευξη. Δεν ξέρω πότε το βλέπω αυτό που είναι έτσι. Λες και έχω ξυπνήσει πριν δύο λεπτά, είναι. Όπω, παιδιά, το είχα ξεχάσει τελείως αυτό με τη συνέντευξη τύπου. Κάτσε, να μου πείτε ό,τι θέλετε. Παρακολούθηση. Αυτό είναι όπως πέρσι ακριβώς, εντάξει. Η μεγάλη μου τιμή που ανέλαβα αυτή τη θέση και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον με ζεστό χαμόγελο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το ζεστό χαμόγελο. Τέλος πάντων, φεύγουμε από τη συνέντευξη τύπου. Θέλω να πάμε εδώ. Θα παίξει η πρώτη ομάδα με τη δεύτερη ή η πρώτη ομάδα εναντίον τη κάτω των 23. Να τα τρέξουμε τα πιτσιρίκια ή μας τρέξουν αυτά και γίνουμε ρεζιλιά στο πρώτο με δεύτερη. Ωραία, ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει διορθωθεί στη Match Engine. Προεπιλογή αγώνα. Λοιπόν, είμαστε φαβοροί για κάποιο λόγο, ρε. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί είμαστε φαβοροί, αλλά είμαστε γιατί μάλλον παίζουμε τη δεύτερη ομάδα. Έχει γραφικό στο χορτάρι. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό στο Football Manager. Δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει και μου έχει όλα τα tutorial. Επίσης, αυτό εδώ υπήρχε πέρσι. Δεν θυμάμαι. Ο Μαξιμίνη είναι τσαντισμένος για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, λόγω βροχής. Είναι, άμα το χάλασε ο καιρός. Δεν ξέρω. Επίσης, αυτό εδώ δεν ξέρω αν είναι η παλμή του. Δηλαδή, αυτό σου δείχνει απλά ότι είναι ζωντανή και η 11, ας πούμε. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο. Εδώ γιατί δεχτήκαμε κεφαλιά όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να δω τη Match Engine τώρα και καλά. Και είμαστε στο 44 και ξανά δείξω φάση δηλαδή. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Λέει ότι έχει και skill moves και τέτοια πράγματα. Δεν θέλει κανείς να τριπλάρει βέβαια. Γιατί στα προηγούμενα απλά οι αντίπαλοι παίχτες περνάγανε μέσα από τους δικούς, ας πούμε. Αυτό. Εντάξει, okay. Δηλαδή αυτό που είδα τώρα, ας πούμε. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα βέβαια, οπότε δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Ήταν ok. Εντάξει, έβγαζε νόημα. Λοιπόν, μπαίνουμε στα αποδυτήρια. Εντάξει, ρίχνω μπουκάλι κάτω και λέω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Είναι η άλλη, ρε, πας καλά, ρε. Παίζουμε τη δεύτερη ομάδα. Τι συμβαίνει? Παρ' όλα αυτά, κάποιοι πήραν κίνητρο. Μόνοι τους, δεν ξέρω. Ψυχοπαθείς κι αυτοί, σαν και εμένα. Με κατάσταση κάποιον αρχίζει και πέφτει. Δηλαδή, ο Χέντρικ μπορεί να τον χάσουμε, παιδιά. Μπορεί να το χάσουμε, εγώ αλλαγή δεν κάνω. Βέβαια έχουν πάει στο 90, φάση δεν έχει δείξει, ρε. Πολύ ωραίο φιλικό πήγε. 0-0 με τη δεύτερη ομάδα. Πολύ όρεξη πρέπει να είχαν. 0-62 εξ γκολ. Χαμός έγινε. Θα πάμε να δούμε και άλλο ένα παιχνίδι το οποίο είναι φιλικό. Εντάξει, για να σφίξουμε γροθιά εδώ πέρα, είμαστε το φοβορή, νικήστε κτλ. Μπαίνουν μέσα, χαμός γίνεται. Εν τω μεταξύ δεν έχω φτιάξει τακτικές ή οτιδήποτε, δεν έχει πολύ σημασία. Πάμε μέσα, θα το ευχαριστηθούν. Θα παίξουμε σαν τους ατρόμητους. Λοιπόν, θα φάμε γκολ τώρα λογικά, αλλά κάτσε να το δούμε πώς θα το φάμε. Περίμενε, γίνεται σέντρα. Όχι, διώξαμε. Α, όχι, αντεπίθεση. Όχι, δεν καμία σχέση. Κοίτα. Δεν το φάγαμε. Μπράβο, ρε δοκάρι. Μπράβο, ρε το δοκάρι. Φοβερό. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα που βλέπω βγάζουν νόημα. Δηλαδή, στο περσινό κάνανε μπαμ πολλά πράγματα και απλά τα έχει συνηθίσει. Επειδή λες, εντάξει, είναι Match Engine του Football Manager. Είναι χάλια, ξέρω εγώ. Δεν δουλεύουν. Αλλά τώρα δείχνουν να δουλεύουν, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα το λες ποδόσφαιρο. Σε προηγούμενα δεν το έλεγες. Βέβαια, σας λέω ότι το προηγούμενο δεν το είχα παίξει και πολύ. Οπότε, από ό,τι θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, σας λέω. Παρ' όλα αυτά, εδώ βγήκε ο Μαξιμίν. Έκανε τα κουνάκι εκεί. Το είδα καλά. Συνέβη αυτό. Βγάλαμε και φάση, παιδιά, χάμος. Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, ήμασταν ξεκάθαρα χειρότεροι. Εντάξει, είχαν 0-51 εξ γκολ. Οι άλλοι είχαν κάνει περισσότερα σουτ, είμαστε χειρότεροι. Μπαίνουμε μέσα από αποδυτήρια, λοιπόν. Δείξιμο με το δάχτυλο. Θέλω κάποια συγκεκριμένα στάνταρ απόδοση αυτά τα φιλικά και δεν έχετε φτάσει μέχρι τώρα. Το δεύτερο ημιχρόνο θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο. Εντάξει, η Match Engine δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι είσαι σε φάση. Έχει απίστευτα πολλά animation καινούρια. Δηλαδή, αλλά φαίνεται να βγάζει περισσότερο νόημα, ας πούμε, από αυτό που βλέπω τώρα. Βέβαια, θα το δούμε και περαιτέρω, ρε παιδί μου, το Football Manager. Το φάγαμε. Εντάξει, ναι, οκ. Okay, το δέχομαι. Ακριβώς όπως το περιμένεις, ρε παιδί μου. Βολέ, τερματοφύλακα, η άμυνα δεν κάνει τίποτα. Τερματοφύλακας μου λίγο. Δεν πολύ ψήθηκε, ας πούμε, να την πιάσει κιόλας, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι και νομίζω αφήσω και εδώ το βίντεο. Ήταν ουσιαστικά ένα εισαγωγικό έτσι με το καινούριο Football Manager, να θυμηθούμε τα παλιά. Φέτος παρόλα αυτά θα ασχοληθώ όντως, παιδιά, με το Football Manager. Εντάξει, σκέφτομαι να το κάνω σε live streams για να είστε και εσείς στο chat, εντάξει, και να κάνετε το βοηθό προπονητή. Τον προπονητή του καναπέ, γιατί και αυτό, ας πούμε, συμβαίνει. Όπως και να έχει, αυτή είναι η πρώτη μου επαφή με το καινούριο Football Manager. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο, ξέρω εγώ, πάνω στο παιχνίδι. Θα καθίσω, θα παίξω μόνος μου έτσι ένα 20 ωράκι, ρε παιδί μου. Λίγο να κάτσω μόνος μου μαζί του, να δω τι έχει να μου δώσει. Όπως και να έχει, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Εδώ πέρα τριγύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν links από διάφορα δικά μου social media. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε. Αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο live stream. Αντίο σας.